Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρουαζιέρα. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε και προ καιρού και έχουμε να πούμε δύο θέματα επιμέρους. Το πρώτο θέμα είναι ο κύριος Μπράς από το Ηράκλειο Κρήτης που είναι συνδεδεμένος, τώρα τον βλέπουμε, στο οποίο την εταιρεία έχουμε αναθέσει την εκπόνηση μιας μελέτης για την κρουαζιέρα στη Λέσβο. Θα μας ενημερώσει που βρίσκεται, γιατί ξέρω ότι τελειώνει και θα μας αναθέσει να κάνουμε κάποιες εργασίες για το θέμα αυτό της ενισχύσεως κρουαζιέρας. Θα μας ενημερώσει. Και το δεύτερο σκέλος, έχω τη χαρά να δεχθεί την πρόσκληση μου ο κύριος Πίκουλος, ο γνωστός πράκτορας, ο οποίος πρακτορεύει πλοία κρουαζιέρας που έρχονται στη Μυτιλίνη, και με χαρά βλέπω ότι έχει να μας ανακοινώσει ένα πρόγραμμα φίξεων πολύ ενδιαφέρον για τη Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Θα σας το δούμε το πρόγραμμα. Να αρχίσουμε λοιπόν. Αϊνική κυρία Ροδοπούλου από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας, που ασχολείται με την επίβλεψη της μελέτης του κύριου Μπρά. Να αρχίσουμε, γιατί η κυρία Πολιτάκη Διευθύντρια είναι με άδεια. Να αρχίσουμε με τον κύριο Μπρά, τον Γιάννη, τον Μπρά, στον οποίο αναθέσαμε τη μελέτη. Θα μας πει σε ποια σημεία της υδρογείου εξεπροσώπησε το λιμάνι της Μυτιλίνης για την κρουαζιέρα, πού περιεπλανήθη και τι έκανε, θα μας τα πει όλα, και πού βρίσκεται η μελέτη και τι θα μας αναθέσει να κάνουμε σαν επένδυση για να αναπτύξουμε την κρουαζιέρα περαιτέρω. Το Γιάννη τον Μπρά τον είχα γνωρίσει το 2012, όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας Λιμένων, και εκείνος ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένων Ηρακλείου, στην πόλη όπου συνεχίζει να δραστηριοποιείται. Είναι γνωστός για την απασχόλησή του στα κρουαζιέρα και έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα σε διάφορα λιμάνια. Γιάννη. Ευχαριστώ, Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πολύ και το βλέπω τον τύπο, αλλά να είστε καλά. Να πω από πριν ότι στη διάθεσή σας οποιοδήποτε πληροφορία θέλετε να μάθετε. Να σας πω λοιπόν ότι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους τοπικούς πράκτορες και τον κύριο Πίκουλο και όχι μόνο, και το Επιμελητήριο και το Λιμενικό Ταμείο, προχωρήσαμε στις αναλύσεις που αφορούν τον προορισμό της Μυτιλίνης. Δηλαδή, για όσους ξέρουν, κάναμε τη λεγόμενη ανάλυση της SWOT, δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, όπως επίσης και τη μελέτη που αφορούν τα trends, δηλαδή το τι μελγενέστε. Από εκεί πέρα αυτοί μας έδειξαν και μας κατέδειξαν τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε να ανταπεξέλθουμε και να επαναστήσουμε τον προορισμό αφορά την κατάσταση πριν κάποιο ετών με το μεταναστευτικό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συναντήσει επανειλημμένως και έχουμε επιβεβαιώσει και ήδη, γιατί περάσαμε χρόνο στο νησί, ότι πλέον δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα. Επί αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε το κομμάτι που αφορά το να φτιάξουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προορισμού, δηλαδή το Nautical Port Evaluation Report. Ένα report το οποίο δίνει το χαρακτήρα και πώς μπορεί να έρθει ένα πλοίο αναλόγως του μεγέθους του. Αν είμαστε το report μιλάμε. Σωστά, Περιφερειάρχη μου. Αυτό είναι ένα report το οποίο και ο Ηλίας και όλοι οι υπόλοιποι πράκτορες πλέον μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και το Λιμενικό Ταμείο, όταν έρχονται σε επαφή με τις εταιρείες, και πραγματικά δείχνει με ποιο τρόπο είτε πλαγιοδότησε μέχρι ένα ορισμένο μέγεθος, και όταν είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος που μπορεί να βάλει άγκυρα, πώς μπορεί να έρθουν οι επιβάτες αφού θα περάσουν και όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει. Στη συνέχεια, με μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλη αγάπη, πρέπει να πω, δημιουργήσαμε το βιβλίο εκδρομών για τον προορισμό της Λέσβου. Μια μεγάλη δουλειά, με πάνω από 37 επιλογές εκδρομών. Καταγράψαμε λοιπόν το τι μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης στο νησί. Το φτιάξαμε ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδεκτό από τις εταιρείες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε στείλει ήδη σε όλες τις εταιρείες, θα αναφερθώ σε ένα λεπτό σε αυτές, για να τους αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά του προορισμού. Βεβαίως, εμείς λέμε την άποψή μας σαν προορισμός, οι εταιρείες θα συνεργαστούν με τους πράκτορες και να δουν και να δημιουργήσουν τις όποιες εκδρομές, λόγω ωραρίων, λόγω εποχικότητας, λόγω άλλων πραγμάτων. Όμως, πρέπει να σας πω ότι η Λέσβος σαν νησί έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει για όλα τα επίπεδα των εταιρεών. Γι' αυτό και έχουμε χωρίσει τις επιλογές των εκδρομών σε τρία στάδια. Αυτές που αφορούν το μεγάλο κοινό, αυτές που αφορούν μικρότερα γκρουπ και εξειδικευμένες εκδρομές. Είτε αυτό μπορεί να είναι
το κομμάτι των παραλίων, είτε των περιβαλλοντικών διαδρομών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό ήδη έχει φύγει, έχουμε συμμετέχει σε κάποια διεθνή φόρα, στην μεγάλη έκθεση κρουαζιέρας που αφορά που ήταν στο Fort Lauderdale τον Μάρτιο-Απρίλιο, στην Γενική Συνέλευση της Med Cruise. Έχουμε ακόμα μια έκθεση τον Σεπτέμβριο στο Αμβούργο, και εκεί έχουμε συναντήσει, έχουμε κάνει συγκεκριμένα ραντεβού, τα οποία έχουμε δώσει αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε εταιρείες, να μην τώρα να σας ευχαριστήσω μία προς μία, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και πλέον υπάρχουν διαθέσιμα σε ένα ειδικό web cloud, το οποίο μπορεί να μπει ο καθένας και να αντλήσει αυτές τις πληροφορίες. Όπως είναι γνωστό, ο προγραμματισμός κρουαζιέρας θέλει 2 με 3 χρόνια μπροστά, άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για το 2025-2026 προγραμματισμό, και εκεί είναι η στόχευσή μας, να μπορέσουμε να φέρουμε είτε test call σε νέες εταιρείες. Έχουμε μιλήσει με τη Four Seasons, έχουμε μιλήσει με τη Scenic, έχουμε μιλήσει με άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι καινούργιες στο κομμάτι αυτό, αλλά και με άλλες παραδοσιακές εταιρείες, όπως είναι η Celestial, η οποία παίρνει και νέο πλοίο τον Σεπτέμβριο, και ευελπιστούμε να εντάξουμε και την εταιρεία αυτή σε κάποια call στο νησί. Θεωρώ ότι η πόλη, τα χαρακτηριστικά που έχει ο προορισμός και γενικότερα ο τρόπος που και να αποτελέσματα και θα αυξήσουν τα επόμενα χρόνια την κίνηση. Αυτό που ζητάμε, αυτό που έχουμε πει, είναι ότι θα πρέπει η φιλοξενία να υπάρχει, όπως και υπάρχει από όλους τους ανθρώπους της Λέσβου, σε οποιοδήποτε σημείο είναι αυτό. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει ένα project, το project των 6 πινακίδων, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει έρθει μια πρόταση και μελετάται, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο άμεσης πληροφόρησης των επισκεπτών, όχι μόνο της κρουαζιέρας, αλλά όλων των επισκεπτών στο νησί. Ήδη έχει εγκατασταθεί το συγκεκριμένο project στην Μύκονο δοκιμαστικά πριν από μία εβδομάδα, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε η Λέσβος να είναι στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη γραμμή σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι ήδη με το τμήμα τουρισμού και τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, το επόμενο πολύ μικρό διάστημα Περιφερειάρχη, θα συζητήσουμε για τα σημεία ξανά, να καταλήξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό το project θα βοηθήσει όχι μονάχα του επισκέπτε που έρχονται, γιατί ξέρετε, κάποιοι πάνε σε εκδρομέ, αυτοί που θα έχουν, και κάποιοι επιλέγουν να πάνε μόνοι του στην πόλη, να περιηγηθούν μόνοι του. Για αυτού λοιπόν του επισκέπτε και για όλου του υπόλοιπου, θα υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Σωστή πληροφόρηση με τα χαρακτηριστικά του νησιού, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία, περιπέτεια, που θα τονώσει και την τοπική επιχειρηματικότητα, γιατί θα αυξήσει τη συνδεσιμότητα. Το έχουμε δει ήδη στη Μύκονο, μέσα σε 2 εβδομάδε βλέπουμε αύξηση στου τζίρου. Σε ένα νησί όπως η Μύκονος, πόσο μάλλον σε ένα νησί που έχει να δώσει παραπάνω πολιτισμό και παραπάνω κουλτούρα από ότι οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδος. Αυτή είναι η μικρή ενημέρωση. Να σας πω επίσης ότι με χαρά, είτε τώρα είτε αργότερα, περιφερειάρχη, κάποιος δημοσιογράφος στέλνει κάποιες παραπάνω πληροφορίες, με χαρά να τις δώσουμε. Αλλά να σας πω ότι πλέον έχουμε καταφέρει κάτι που ήταν το μεγάλο στοίχημα. Να ανατρέψουμε την εικόνα ενός νησιού που ήταν ένα νησί με μετανάστες. Αυτό έχει φύγει. Ήταν πρόβλημα σε πολλές συναντήσεις. Έπρεπε εγώ προσωπικά να πω ότι, κύριε, έχω πάει στο νησί, έχω κάτσει μια εβδομάδα. Έχουμε παραπάνω μετανάστες στο Ηράκλειο, στα Φανάρια, παρά τους όλη την Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πρόβλημα, δεν ήταν πρόβλημα και ξεπεράστε το. Και αυτό έχει γίνει. Αυτή η μικρή εισαγωγή, περιφερειάρχη μου, και να δούμε παρακάτω τι θέλουν να ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Κύριος Σινιάς, που σας έλεγα, το καλέσαμε και μας έδωσε την καλά να έρθει. Αν θέλει να πει κάτι επ' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη. Γιάννη, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που τα λέμε έστω και διαδικτυακά. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, προγραμματίζουμε να κάνουμε και το εξής. Είναι ερώτηση. Προγραμματίζουμε να κάνουμε, να έχουμε και κάποια στοιχεία με την ημερήσια κατακεφαλή δαπάνη που υπάρχει σε προορισμούς όπως τη Λέσβο, και πώς μπορούμε αυτό να το ενισχύσουμε ώστε αυτό να διαχέεται σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων. Γιατί συζητάμε για τις εκδρομές, συζητάμε πολύ καλά κάνουμε και συζητάμε, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει και το αποτύπωμα και στις τοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή να δούμε τι προετοιμασία θα πρέπει να κάνουμε και από την πλευρά μας και τι στοιχεία υπάρχουν σε αντίστοιχους προορισμούς,
επιτυχημένα παραδείγματα και μη, ώστε να τα μεν να τα αντιγράψουμε, τα δε να τα αποφύγουμε. Το project των έξω πινακίδων που αναφέρθηκα έρχεται ακριβώς να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να δώσει την άμεση πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στον προορισμό, να συνθέσει με αρμονικό τρόπο την κουλτούρα, την ιστορία, τη γαστρονομία και τις τοπικές επιχειρήσεις. Δηλαδή το τι υπάρχει στο νησί. Τι μπορούν να αγοράσουν, τι μπορούν να γευτούν, τι μπορούν να κάνουν. Όπως είπα προηγουμένως, το project έχει τρέξει σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το τελευταίο είναι στη Μύκονο. Με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Από δύο μελέτες που εγώ ξέρω συγκεκριμένα για τις μέτρες απόδοσης του προορισμού, που ίσως αυτό να είναι ένα βήμα που μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, δεν είναι στη φάση αυτής της μελέτης, ή να κάνουμε ειδική μέτρηση για να δούμε πραγματικά τι σκέφτεται ο επιβάτης. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρότεινα πρώτα να γίνει αυτό το project και μετά να κάνουμε αυτή τη μέτρηση. Υπάρχει τεχνογνωσία, αν θέλουμε να το κάνουμε. Να σας πω εμπειρικά ότι μεσοσταθμικά περίπου 65 ευρώ ένα επιβάτη είναι παγκόσμια και από όσο μπορώ να γνωρίζω εγώ, 58 ευρώ είναι στην Άγιο Νικόλαο, στα 54 ευρώ είναι στην Καβάλα και γύρω στα 53-54 ευρώ είναι και στη Θεσσαλονίκη, κάτι που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Άρα υπολοιπόμαστε λίγο του μέσου όρου, αλλά αυτό είναι η δυναμική. Βεβαίως, να πω ότι στον Άγιο Νικόλαο αυτό το ποσό έγινε όταν έγινε αυτό το project και υπήρχε μια αύξηση στο τζίρο περίπου 20% λόγω αυτού του project. Έτσι, γιατί μετρήσαμε πριν, κάναμε το project και ξαναμετρήσαμε. Άρα αυτή είναι η λύση μας, νομίζω, και έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω είναι 10 πινακίδες στην πόλη της Μυτιλίνης και περίπου άλλες 11 σε όλο το υπόλοιπο νησί, και να υπάρχει σύνδεση της πληροφορίας με όλο το νησί. Και να ξέρετε ότι ο Περιφερειάρχης, όπως το έχουμε συζητήσει, θα είναι πρωτοπόρος, θα συνδέσει με την πληροφορία τη σωστή σε 5 γλώσσες ή σε όσες γλώσσες θέλουμε, μέσω σφαγείων QR και NFC, για να μπορέσει να πάρει την πληροφορία ο οποιοδήποτε επισκέπτης, οποιαδήποτε γλώσσα. Και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, να την πάρει στη μικρή του γλώσσα να καταλάβει περισσότερα στοιχεία. Βέβαια, να πω και για να μην ακουστεί και η προηγούμενη ερώτηση λίγο έτσι περίεργη, να πούμε ότι, και να το καταθέσουμε και εδώ, ότι η κρουαζιέρα, επειδή αφορά ένα αρκετά ψηλό εισοδηματικό προφίλ και οικονομικό προφίλ επισκεπτών, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, γιατί προβάλλεται έτσι το νησί και ως τουριστικός προορισμός, όχι μόνο της κρουαζιέρας, προβάλλεται και ο γενικά ως προορισμός. Και βοηθάει να μπει το νησί πολύ δυναμικά στον χάρτη του τουριστικού. Επομένως, λειτουργεί πολλαπλά η κρουαζιέρα, εκτός το αποτύπωμα που θα έχει ως τουριστικό προϊόν η κρουαζιέρα, λειτουργεί και πολλαπλασιαστικά μετά ως δυνητικούς επισκέπτες. Οι επιβάτες της κρουαζιέρας λειτουργούν και ως δυνητικοί επισκέπτες αργότερα συμβατικών μορφών. Επομένως, 55-58% πρόεδρε είναι το νούμερο αυτό που ψάχνουμε. Παγκοσμίω και στην Ελλάδα έχει επιβεβαιωθεί. 55-58% θα επιστρέψει κάποια στιγμή στον προορισμό ως κανονικός τουρίστας. Οπότε, κινούμενοι παράλληλα, νομίζω ότι θα έχουμε επιτυχές αποτέλεσμα και ξέροντας και τη δουλειά που γίνεται από την πλευρά σας και γνωρίζοντας τη δουλειά που έχει γίνει και σε άλλους προορισμούς, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί θα μπούμε έτσι πολύ δυναμικά στον κλάδο της κρουαζιέρας και στον τουριστικό χάρτη. Να το πω με ένα παράδειγμα που θα δώσει στον Περιφερειάρχη ως μηχανικός. Έχουμε φτιάξει τους δρόμους. Όταν φτιάξει τους δρόμους, θα έρθουν και επισκέπτες, θα έρθουν και τα αμάξια. Και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Ανοίγουμε με το όραμα του Περιφερειάρχη, της οργής του Περιφερειάρχη, της ομάδας. Ανοίγουμε δρόμους μπροστά να ξανασυστήσουμε την Λέσβο στο κρουαζιερικό κοινό. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε να γίνει. Πιστέψαμε, πήρε πάρα πολύ χρόνο. Η Βασιλική είναι δίπλα, ξέρει πόσες συναντήσεις έχουμε κάνει, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, τι έχει γίνει. Το βιβλίο εκδρομών που περιφερειάρχη ίσως να έχει και μπροστά σου είναι ένα παράδειγμα το οποίο το χρησιμοποιώ, να ξέρετε, ως παράδειγμα στις ομιλίες μου σε διεθνή φόρα πλέον. Και έτσι πάει και το παράδειγμα της Μυτιλίνης, της Λέσβου, πιο έξω από την Ελλάδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Το Σεπτέμβριο που έχουμε την επόμενη έκθεση, ήδη προγραμματίζω και κάποιες συναντήσεις person to person, από κοντά που λέμε, με κάποιες εταιρείες που έχουν δείξει κάποιο ενδιαφέρον.
Και νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι του Test Calls, που ο Ηλίας καταλαβαίνει την δυναμική σε αυτό το πράγμα, μια εταιρεία θα σε δοκιμάσει στην αρχή και μετά θα βγάλει παραπάνω calls, θα το πετύχουμε. Παιδιά, έχετε κάποια ερώτηση στον κύριο Μπρά, για να πάμε στο δεύτερο μέρος. Μιλήσατε στην αρχή για τις αδυναμίες που διαπιστώσατε, αλλά ο ήχος ήταν κακός, δεν άκουγα καλά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας επαναλάβετε, προσπαθώντας να αξιολογήσετε το υλικό της Λέσβου, τι αδυναμίες έχετε εντοπίσει, τις οποίες πρέπει να βελτιώσουμε, είτε μέσα από τα λιμενικά έργα, είτε κάτι άλλο. Και επίσης να πω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι μας είπε ο κύριος Μπράς ότι το 25-26 θα έχουμε αποτέλεσμα. Μάλλον θα πρέπει λίγο τα αντανακλαστικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι πιο τεταμένα, γιατί ξέρουμε ότι έχει προταθεί ένα χρόνο νωρίτερα η πρόταση, οπότε αν την είχατε υλοποιήσει τότε θα ήμασταν ένα χρόνο μπροστά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ποια πρόταση? Για την συνεργασία με τον κύριο Μπρά, για την κουρασιέρα. Όλα τα πράγματα έχουν νορίμασή τους. Σύμφωνα. Αλλά ας πούμε για το 24, από ό,τι ξέρω, οι κουρασιέρες είναι κλεισμένες 24. Γι' αυτό πάει η κλεισμένη. Ναι, ισχύει αυτό, Περιφερειάρχη. Και μάλιστα, όχι, ήταν κατάλληλο το σημείο, διότι βγήκαμε από ένα κορονοϊό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Άρα ήταν κατάλληλο το timing. Δεν έχουμε πλέον timing. Όσον αφορά την ερώτησή σας στο κομμάτι της ανάλυσης SWOT, σας λέω πούμε, για κάποια πράγματα ότι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει ήταν ότι μεγάλα πλοία δεν μπορούν να πλαγιοδετήσουν. Το έχουμε λύσει όμως αυτό ήδη με τον τρόπο που έχουμε τα γυροβόλια. Κάποιες μικροϋποδομές για αμαία θέλουν συμπλήρωση. Έχουμε ήδη ενημερώσει το λιμενικό ταμείο, ειδικά σε κάποιες δράμες και λοιπά στο λιμάνι. Η παρουσία στα social media ήταν ένα θέμα που δεν υπήρχε, το οποίο το έχουμε καλύψει εμείς με post που κάνουμε στο LinkedIn και τις επαφές μας. Ότι είναι ένας εποχικός προορισμός, θα πρέπει αυτό επίσης να δείξουμε και να αναδείξουμε το τι συμβαίνει το φθινόπωρο στη Λέσβο, που είναι εξαιρετικός προορισμός για αυτό το πράγμα. Έχουμε κυνήγημα ενταργείου το φθινόπωρο που μπορούμε να αναδείξουμε δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε και εσύ ίδια, αλλά υπάρχει. Σαν απειλή ήταν νούμερο ένα η εικόνα του μεταναστευτικού, το brand name φυσικά το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε. Η τουρκική προκλητικότητα ήταν απειλή μέχρι πρόσφατα, δεν είναι πλέον, όπως καταλαβαίνετε. Τα ανταγωνιστικά λιμάνια της περιοχής, καταστήματα της Κυριακής στην πόλη, κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και με τον πρόεδρο του Μελτηρίου να ανοίγουν όταν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και όσον αφορά αυτό, ήταν το κομμάτι της δυνατότητας που οι εταιρείες στις ευκαιρίες να αναζητούν νέους προορισμούς μέσα στην Ελλάδα, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει ως θετικό. Να σας πω μερικά. Ωραία. Άλλη ερώτηση, παιδιά, έχετε? Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Πίκουλο, να σας ενημερώσω ότι 24 με 26 Αυγούστου οργανώνει η Περιφέρεια εδώ στη Μυτιλίνη το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστική Λιμένες Μαρίνες, γιατί άπτεται του θέματος, είναι σχετικό με το θέμα. Εδώ είναι η τελική ανακοίνωση του συνεδρίου, θα έχουμε κάπου 30 εργασίες θα παρουσιαστούν και θα γίνει για κάποιες μέρες η Μυτιλίνη πρωτεύουσα της Ελλάδος στους τουριστικούς λιμένες, έστω συνεδριακά. Ό,τι θέλετε μπορεί να πάρετε από εδώ, έχουμε την ανακοίνωση συνεδρίου. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Πίκουλο, ο οποίος θα μας πει για το πρόγραμμα των αφήξεων που είναι γύρω. Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω τον Γιάννη για άλλη μια φορά, έτσι κι αλλιώς μιλάμε πολύ συχνά. Να πούμε ότι η κουραζιέρα γενικώς λόγω των καταστάσεων, πολλών καταστάσεων, έχει χαθεί από το νησί. Είχαμε εποχές, θα γρήγορα να σας πω, το 9, το 10 που καγγέλιζαμε τις 90 και 95 προσεγγίσεις σε όλο το νησί. Ωστόσο, όλες οι συγκυρίες, σας μην τις αναφέρουμε τώρα, μας πήγαν πίσω, χαθήκαμε γενικότερα από το χάρτη. Για φέτος, ξεκινάμε στις 11 Ιουλίου, την Τρίτη που μας έρχεται. Οι προσεγγίσεις μας όλες είναι περίπου 8, δεν είναι πολλές. Τα πλοία όμως είναι πεντάστερα και εξάστερα. Είναι της Οσεάνια ως επιτοπλίστων. Και ξεκινάμε με 11 Εβδόμου, την Τρίτη, με το Νότικα, το οποίο είναι 6 αστέρων. Θα μείνει στην Άγκυρα, διότι δεν μας παίρνει ο ντόκος για να κάνει πλαγιοδέτηση. Και η παραμονή του θα είναι από τις 10 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι από Κωνσταντινούπολη για Μύκονο. Οργανώνουμε τις εκδρομές και τις επισκέψεις στο νησί. Είναι αρκετές οι ώρες, όχι φυσικά για να δημιουργήσουμε full day tour, ολοήμερο,
αλλά τις μισές μέρες έχει και επισκέψεις στην Αγιάσο και στα μουσεία μας. Γενικότερα έχει και πολλά πριβέ, δηλαδή έχει μεμονωμένες εκδρομές δύο-τριών ατόμων με private, με δικό μας ξεναγό. Προχωράμε στις 18 Εβδόμου, έχουμε το Σιρένα, το οποίο Σιρένα είναι ένα νεότευκτο πλοίο, είναι 8 χρονών πλοίο, και αυτό σε Άνια, 10 με 7 το απόγευμα. Όπως βλέπετε, όλες οι περισσότερες προσεγγίσεις είναι από Κωνσταντινούπολη, με επόμενο σταθμό οι περισσότερες κουσάντες. Είμαστε πάνω στη ρότα τους. Αυτό φυσικά είναι θετικό, όπως ήταν και πριν πολλά χρόνια για μας, το ότι είμαστε στο μέσο της διαδρομής από Κωνσταντινούπολη για κουσάνταση και επειδή δεν βγαίνει σαν μιλιμετρική, σαν μίλια η απόσταση να βγει σε μια μέρα, υποχρεώνεται να γίνεται μια ημερήσια παραμονή σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, είμαστε εμείς. Είχαμε και τη Σύμπωνο, όπως θυμάστε, αλλά η Σύμπωνο τελικά, λόγω των συγκυριών που λέγαμε, έχει φύγει και εντάξει, έχει πάει στη Λίμνο. Μετά συνεχίζουμε στις 11 Αυγούστου με το Λεζακού Καρτιέ. Αυτό είναι ένα γαλλικό κουρασγερόπλιο, μικρό. Είναι το μοναδικό που θα μπει και θα κάνει και πλαγιοδέτηση μέσα στο λιμάνι μας. Δεν θα βγουν δηλαδή με λάντζες του πλοίου. Έχουμε κάνει τρομερή οργάνωση πάνω στο κομμάτι αυτό και σε αυτό το πλοίο, επειδή είναι πολύ τελευταίας γραμμής πολυτέλειας, ας το πούμε, και τα βαλάντια των Γάλλων που ταξιδεύουν είναι υψηλά. Και έχουμε ξεκινήσει και οργανώνουμε ένα τρομερό event στο Μουσείο Ελιάς στην Αγία Παρασκευή, όπου θα συμμετέχουν χορευτικά, θα γίνουν μαγείρεμα παραδοσιακά φαγητά από το Σύλλογο Γυναικών. Θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση και μια πολύ ωραία οργάνωση, η οποία φυσικά θα βιντεοσκοπηθεί και θα παίξει γενικότερα στην εταιρεία και γενικότερα σε προσεγγίσεις μελλοντικές. Συνεχίζουμε 17 Αυγούστου, πάλι 7 με 4 το απόγευμα, το Σιρένε, από Πειραιά για Κωνσταντινούπολη. Ακολουθεί 29 του Μυτιλίνη, πάλι στη Μυτιλίνη το Νότικα, 8 με 5. Βλέπετε, έχουμε φύγει λίγο ημερολογιακά, πάμε προς το Σεπτέμβριο και αυτά, και εδώ είναι λίγο ανησυχία μας ότι ξεκινάνε τα μελτέμια τα Σεπτεμβριανά εδώ σε εμάς, και επειδή έχουμε τις λάντζες, στην περίπτωση που έχουμε πάνω από 5 μποφόρ, έχουμε την επικινδυνότητα να ματαιωθεί και να φύγει σε επόμενο σταθμό. Είναι ένα πρόβλημα που λέγαμε γενικότερα, ότι εφόσον δεν πλαγιδιωτεί σε ένα πλοίο, έχει τα ρίσκα του γενικότερα η προσέγγιση. Μετά πάμε Οκτώβριο, 25 Οκτωβρίου πάλι το Σιρένα, 10 με 7 το απόγευμα. 2 Ενδεκάτου, πάμε Νοέμβριο πια τώρα, το 7 Sea Voyager, έχει ξαναρθεί αυτό και πέρυσι, 2-3 φορές, πιο μεγάλο, 7 με 5, και κλείνουμε 4 Ενδεκάτου, πάλι με το Σιρένα, 7 με 16. Ευελπιστούμε να είναι καλός ο καιρός και το Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αυτές είναι 8 προσεγγίσεις αυτή τη στιγμή που είναι επιβεβαιωμένες. Σε Ηλία, αν επιτρέπεις, να πούμε ότι αυτοί οι επιβάτες του φθινοπόρου είναι και οι καλύτεροι, γιατί είναι συνειδητοποιημένοι επιβάτες που ξέρουν πραγματικά τι θέλουν, είναι επαναλαμβανόμενες εταιρείες και άρα θα έρθουν να ανακαλύψουν το νησί και τις πτυχές του. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, και αυτό το έχουμε ξαναζητήσει, παράκληση να έχουμε μαζέψει υλικό, ειδικά από τη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνετε, Ηλία, έστω και λίγο κάποιο βίντεο, για να το χρησιμοποιήσουμε και στις άλλες προσπάθειες που θα κάνουμε. Πρόθεση του προορισμού, γιατί είναι καλό να φαίνεται ότι οι επιβάτες περνάνε καλά. Γενικότερα είναι καλό να δείχνουμε ότι η φιλοξενία είναι πολύ υψηλή στην Λέσβο. Παιδιά, έχουμε καμιά ερώτηση για τον κύριο? Από ό,τι ξέρω από γενική εμπειρία, ένα τέτοιο έργο εντάσσεται σε ένα master plan του λιμένα. Το master plan εκπονείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν είμαι σε φάση να σας πω, δεν το ξέρω. Αν ήξερα την ερώτηση, θα ενημερωνόμουν. Δεν το παρακολουθούμε εμείς. Όπως μπορεί να πάρετε πληροφορίες από το Λιμενικό Ταμείο ή από το Δήμο. Δεν το ξέρω. Γιάννη, θα σου δώσω το λόγο.
Δεν άκουσα την ερώτηση, συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω, εσάς, τον Περιφερειάρχη, εδώ τον κύριο Πίκουλο, σχετικά με τις προσεγγίσεις, για ποιο λόγο είναι ο μισός αριθμός από πέρυσι και επίσης αν τα πλοία αυτά που θα έρθουν είναι μεγάλα, δηλαδή τι επιβάτες θα έχουν. Ο προγραμματισμός του 2023 έχει γίνει ουσιαστικά μέσα στον κορονοϊό. Άρα δεν είναι κάτι που μπορώ να ξέρω ή να σχολιάσω, γιατί δεν αφορά ούτε την δικιά μας την προσπάθεια, ούτε αφορά την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνουμε εμείς αφορά, σας ξαναλέω, την περίοδο 25-26 και μετά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, προφανώς, επαναλαμβάνω, λόγω της πρώτης κατάστασης που αναφέραμε, με το μεταναστευτικό και τον κορονοϊό, είναι απόρρια αυτής της κατάστασης, το οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε. Όσο αφορά το κομμάτι των πλοίων, είναι στην υπερλούξ κατηγορία, θεωρούνται ικανοποιητικά για το μέγεθός τους, από 400 έως 700 ευβάτες ηλία διόρθωση, αν κάνω λάθος. Και θεωρώ ότι η δυναμικότητά τους είναι περίπου στο 1,8 των κανονικών ευβατών. Δηλαδή, αυτή η ευβάτηση είναι 1,8 πιο καλύτερη, να το πω έτσι, σε επίπεδο απόδοσης από ότι είναι ένας απλός ευβάτης. Παρακαλέσαμε να παραστεί ο συνεπίθετος μου Γιάννης Ομουτζούρης, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί και στο Βαγγέλη και στον Γιάννη πέφτει ένα μεγάλο φορτίο να μπορέσουν αυτούς τους ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουν, να κινητοποιήσουν την αγορά, να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος. Μήπως θα ήθελε ο Γιάννης να πει 5 λόγια επ' αυτού. Καλημέρα κύριε Μπρά, καλημέρα σας. Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Πίκουλο και είδα ότι στο πρόγραμμα που έχουν όσον αφορά την επίσκεψη των κρεζεροπουλίων έχουν κανονίσει για κάποιες εκδρομές στα χωριά, στα μουσεία. Δεν άκουσα καθόλου ελεύθερο χρόνο για την αγορά στα καταστήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να συνοηθεί, νομίζω, να συνοηθούν οι πράκτορες με τον Εμπορικό Σύλλογο, να δοθεί κάποιος χρόνος στους επισκέπτες να περάσουν και μέσα από την αγορά, να γνωρίσουν τα διάφορα αξιοθέατα που έχει, να δουν τα καταστήματα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Από το να τους παίρνουμε κατευθείαν όταν βγουν από το πλοίο, να τους πηγαίνουν μια εκδρομή και μόλις γυρίσουν να μπαίνουν μέσα στο πλοίο, νομίζω ότι χάνει γενικά η πόλη. Τονώνουμε τα χωριά, εντάξει, όλα καλά, νομίζω η πόλη μας χάνει από αυτό. Θα πρέπει να γίνει κάποια συνεργασία, ώστε να δίνουμε ελεύθερο χρόνο στους επισκέπτες να μπορούν να μπαίνουν και στην αγορά. Και εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογος πιστεύουμε στην κρουαζιέρα και πάντοτε και στις προηγούμενες είχαμε στη διάθεσή τους ξεναγό που να τους παραλάβει όσους θέλουν να μπουν μέσα, να τους δείξει και τα αξιοθέατα με έξοδα του Εμπορικού Συλλόγου, να γνωρίσουν την αγορά και όλα αυτά. Αν επιτρέπετε ένα σχόλιο, θα πρέπει λίγο να κατανοήσουν πώς δουλεύουν οι εταιρείες και οι συγκεκριμένες εταιρείες και όλες οι εταιρείες. Οι οποίες κατά βάση είναι εταιρείες που αυτές θέλουν να βγάλουν τα χρήματά τους. Έτσι, καλό αυτό που λέτε, αλλά δεν. Προσέξτε, φανταστείτε τώρα να έχετε εσείς ένα μαγαζί, να κάποιος διπλανός να σου πει: εγώ το νερό που πιστεύω πολλά σου το δίνω δωρεάν. Όμως, πρώτον, το project με τέξη μετακίνηση θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό όταν είναι να πραγματοποιηθεί. Δεύτερον, όπως είπε ο κ. Πίκουλος, είναι πάρα πολλοί που έχουν ιδιωτικές εκδρομές. Θεωρώ ότι σε αυτούς τους ανθρώπους σίγουρα θα γίνει και στόχο μέσα στην αγορά. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι ναι, μπορεί να υπάρχει τα αιτήματα να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι αν υπάρχει το περιθώριο, ο κ. Πίκουλος θα το πει ως πράκτορας για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν λίγο χρόνο. Και αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όμως είναι ότι θα μπορέσει από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου ενδεχομένως να δούμε σε τι επίπεδο, τι χάρτες έχουμε αυτή τη στιγμή, για να μην χάσουμε την ευκαιρία, με ένα μικρό welcome, ένα μικρό κομμάτι στο λιμάνι. Να μπορέσουν να δώσουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες έτσι ώστε να επιστρέψουν πίσω, γιατί οι εκδρομές δεν είναι πάντοτε ο full, υπάρχουν και μικρότερες εκδρομές, να έχουν την ευκαιρία και το περιθώριο να πάνε στην πόλη. Να κάνω μια διευκρίνηση. Όντως, οι εκδρομές τους είναι half day, είναι μισή μέρα. Οι παραμονές είναι 9 με 10 ώρες. Η μισή μέρα είναι 4 ώρες έχει τελειώσει η εκδρομή, που σημαίνει υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Σίγουρα αυτό που λείπει και το έχουμε ξαναπεί, γιατί νομίζω πινακίδες Chase Steel και νομίζω είναι προγραμματισμένο στο θέμα των πινακίδων, ότι πρέπει από το τελωνιακό χώρο έξω από το κτίριο βγαίνοντας να υπάρξουν πινακίδες που να οδηγούν και να βοηθούν τον κόσμο, τους επισκέπτες, πώς θα κινηθούν να μπουν είτε στην παλιά πόλη είτε γενικότερα μες στην αγορά. Και πάνω σε αυτό, δεν ξέρω τώρα, θα το κουβεντιάσουμε και με το Βαγγέλη και με το Γιάννη, μήπως πρέπει να κατεβάσουμε και το application αυτό που κουβεντιάζαμε
Θυμάσαι, Γιάννη, που λέγαμε για το απλικέ που βγαίνει κατευθείαν στο κινητό, με τις εκπτώσεις των μαγαζιών και όλα αυτά. Αυτό που δουλεύει και η Θεσσαλονίκη, δουλεύουν και άλλα λιμάνια του εμπορικού συλλόγου. Με επιτρέπετε, καλό θα ήταν πιθανότατα να σχεδιάσουμε κάποιες διαδρομές σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και άλλους φορείς που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό, με κάποιες διαδρομές μέσα στην πόλη για όποιους το επιθυμούν να μην πάνε σε κάποιες εκδρομές εκτός πόλης, αλλά να περιηγηθούν μέσα στην πόλη, σε συνδυασμό με το application, με κάποιες περιπατητικές διαδρομές που να καταλήγουν και μέσα στην αγορά. Είναι μια ιδέα η οποία την είχαμε δουλέψει και παλιότερα με την αρχαιολογία. Είχαμε καταλήξει σε ένα τελικό σχέδιο με κάποιες περιπατητικές διαδρομές που όλες κατέληγαν μέσα στην αγορά και έδιναν και την ζωή και στα μαγαζιά. Βέβαια, αυτό ήρθαν πολλά και μας τα ανέτρεψαν, την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Όλοι το προείπαν, πρώτα το μεταναστευτικό, μετά ο κορονοϊός και χάσαμε αρκετά χρόνια. Θεωρώ όμως ότι τώρα, και μια και πήρα και έτσι λίγο βία το μικρόφωνο για να μην το ξαναπάρω, ήθελα να δηλώσω ότι αυτό ήταν, πάντοτε προτείνουμε ως επιμελητήριο να αναλαμβάνουν τέτοια ευαίσθητα project όπως είναι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας ειδική, όπως το λέμε πάντοτε και στον τουρισμό, ότι πρέπει να το αναλαμβάνουν ειδικοί και μάλιστα ειδικοί που έχουν αποδείξει τις δυνατότητες και τις ικανότητες στην αγορά, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα γρήγορα και με επαγγελματισμό. Είμαστε λοιπόν σε αυτό, επιμένουμε πολύ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται από ειδικούς. Χαίρομαι πάρα πολύ που εισακούστηκε αυτή η πρόταση από τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια και είναι το πρώτο παράδειγμα και αποδεικνύει και ένα ακόμη θέμα που πάλι θέλω να το πω, ότι με τη συνεργασία όλων πετυχαίνουμε θαύματα. Αν με τη συνεργασία των φορέων μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αποδειχθεί γρήγορα, Γιάννη, στο κομμάτι της κρουαζιέρας και θα αποτελέσει και το παράδειγμα να συνεργαστούμε και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, όπως είναι και άλλοι κλάδοι του τουρισμού, όπου πάντοτε και εκεί λέμε ότι, το ξαναλέω, ότι πρέπει να τη δουλειά να την κάνουν ειδικοί και μάλιστα ειδικοί από την αγορά που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Και να ευχαριστώ και άλλη μια φορά την Περιφέρεια που έτσι εισακούστηκε η πρότασή μας και έχει προχωρήσει. Κύριε Ροδοπούλου, θα τα πείτε κάτι. Κάποια στοιχεία για τη σύμβαση. Μόνο ότι η ΕΝΟΣΕ τους ξεκίνησε τον Οκτώβριο, οπότε λήγει τώρα τέλη Οκτωβρίου. Έχουμε παραλάβει τα 5 παραδοτέα. Τρέχει απρόσκοπτα με πολύ καλή συνεργασία από τον ανάδοχο. Και αυτό. Αναμένουμε τώρα το τελευταίο παραδοτέο σύν την απολογιστική έκθεση που θα είναι στο τέλος Οκτώβριου. Τον Οκτώβριο θα έχουμε τελικές προτάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνει και κάποιες ελαφρές κατασκευές, όπως αυτές που υποδεικνύουν οι διαδρομές, τις οποίες θα τις κατασκευάσει η Περιφέρεια, θα αναλάβει το κόστος. Θα αναλάβουμε το κόστος, το υποσχεθήκαμε αυτό, για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας. Έλα, Γιάννη. Θέλω να πω ότι εμείς ως εμπορικός σύλλογος θα συνεχίσουμε τις δράσεις που είχαμε όταν ερχόταν το κρουαζιερόπλιο, δηλαδή θα κάνουμε το καλωσόρισμα στους επισκέπτες, μοιράζοντας κάρτες και κάποια δωράκια από τοπικές επιχειρήσεις που μας παραχωρούν και θα έχουμε και στη διάθεση των επισκεπτών ξεναγώ που για όσους θέλουν να επισκεφτούν την πόλη, να δουν τα αξιοθέατα και την αγορά, να μπορέσουν να το απολαύσουν. Εγώ να παρακαλέσω τον Πρόεδρο, πέραν της δράσης που θα γίνει, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ας συνεργαστούν και με κάποιον επαγγελματία ή κάποιον να βγάλει λίγο φωτογραφία και βίντεο, γιατί για μένα είναι σημαντικό να το αναδείξουν κιόλα. Όχι μόνο από τους επιβατές, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν, Ηλία και Βαγγέλη, συνοδείτε, σας παρακαλώ, έστω εκείνη την πρώτη φορά ή κάποιες φορές, να έχουν κάποιο ειδικό,
γιατί τα post στο LinkedIn στη προκειμένη περίπτωση μετράνε. Το βλέπουν οι εταιρείες, το βλέπουν οι προγραμματιστές δρομολογίων και τα είναι θετικό για εμάς. Αν έχουν κάποιο υλικό, με λίγο πιο επαγγελματική μορφή, παρακαλώ. Να πω επίσης ότι Ηλία, μπορούμε να αναδείξουμε και να ενημερώσουμε τις εταιρείες ότι θα υπάρχει ένα welcome event κάτω στον τόκο για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν και με κάποια ανακοίνωση κλπ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πόσος είναι ο πληθυσμός των τουριστών της κρουαζιέρας που υπολογίζεται για φέτος και πόσος θα είναι όταν θα έχουμε εφαρμογή του σχεδίου. Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι το εξής. Αν στα πλάνα εκτός από την πόλη, εκτός από τη Μυτιλίνη υπάρχουν, προγραμματίζονται προσεγγίσεις και σε άλλα μέρη του νησιού, αν είναι εφικτό αυτό ή αν υπάρχουν προβλήματα υποδομών που μας το στερούν. Και το τρίτο ερώτημα είναι προς τον κύριο Μουτζούρη, του πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου. Είναι ότι μήπως ο Εμπορικός Σύλλογος θα πρέπει να τροποποιήσει λίγο και το ωράριο λειτουργίας του, γιατί παρατηρείται τουρίστες να είναι στην αγορά, αλλά τα μαγαζιά να είναι κλειστά. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επισκεπτών, αυτά τα πλοία που σας ανέφερα, που το πρόγραμμα που θα σας μοιράσω κιόλας, είναι της τάξης από 500 μέχρι 700 το καθένα. Εφόσον είναι και 100%, έχει 100% πληρότητα. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Γιάννης, υπολογίζουμε από 450 μέχρι 650 μέσω όρο. Είναι 9 προσεγγίσεις, 8 προσεγγίσεις, οπότε υπολογίζεται 5.000 περίπου, ναι, χοντρά. Και όσον αφορά τα άλλα λιμάνια, ναι, έχουμε ενημερώσει τις εταιρείες ότι υπάρχουν πύλες εισόδου και πλωμάρι και μόλιβου πέτρα, τέλος πάντων. Εκεί φυσικά δεν πάνε τα πολύ μεγάλα, όπως δουλεύαμε και παλιά με την πέτρα που δουλέψαμε πριν μια οχταετία, ήταν τα συγκόντες, ήταν δηλαδή πλοία της τάξης των 150-200 επιβατών, υψηλού βαλαντίου επιβάτες τους. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι θετικό το ότι υπάρχει πύλη στο πλωμάρι. Για ποιο λόγο, αυτό λέγαμε, κουβεντιάζαμε και με τον Γιάννη, το ότι εφόσον ο καιρός, αφού τα πλοία μας είναι στην Άγκυρα και βγαίνουν με τις λάντζες, εφόσον ο καιρός από εδώ είναι της τάξης, βορειοανατολικός της τάξης το 6-7 και δεν μπορούν να βγουν οι λάντζες να βγάλουν τους επισκέπτες, από την πλωμάρι μεριά είναι επίνεμο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε την ίδια μέρα, το έχουμε κάνει μία φορά, να ενημερώσουμε το πλοίο ώστε να μην χαθεί η προσέγγιση και να κατέβει από την κάτω μεριά, από το πλωμάρι και να βγουν από εκεί με λάντζες. Είναι μια λύση σοβαρή δηλαδή. Να συμπληρώσω ότι είναι ήδη σε συζήτηση αυτό το πράγμα που λέει ο Ηλίας και με το Λιμενικό Ταμείο, αλλά και με κάποιες εταιρείες που ήδη έχουν ρωτήσει αυτό, πολύ ωραία τη Λέσβος, αλλά την Κίνα δεν έχουμε αέρα. Είναι σε συνόηση αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα. Και να σας πω ότι, προσέξτε, δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω να πω ότι θα έχουν 25-26. Σίγουρα όμως η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουν πολλαπλάσια αυτοί από ό,τι έχουν φέτος. Θέλω να πω κάτι. Είπατε πώς είναι ο αριθμός των επιβενώντων. Το στίχημα είναι πώς θα βγουν έξω. Δεν είναι πόσοι επιβαίνουν. Πόσοι προσελκύονται. Μα γι' αυτό δεν γίνεται και αυτή η προσπάθεια. Για το πόσοι θα βγουν, όχι για το πώς θα έρθουν. Αυτό που είπε ο Ηλίας είναι οι επιβάτες. Το στίχημα των λιμανιών, όχι εδώ μόνο, παντού. Πώς θα βγουν έξω. Ας πούμε, σε κάποια λιμάνια βγαίνουν το 60% ή το 70% ή το 50%. Άρα το στοίχημα είναι πώς θα ανέβει αυτός ο αριθμός, το ποσοστό. Να πω επίσης, Περιφερειάρχη, σε αυτό ότι ήδη το μέσο καπάσιτι που έχουμε πραγματικό έχει ανέβει πάνω από 85% αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μιλάμε. Άρα, εμείς υπολογίζουμε από εκεί και πάνω, πρώτον. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε τα πληρώματα, τα οποία σε αυτές τις εταιρείες είναι σχεδόν ένα προς ένα. Και ένα μεγάλο νούμερο από τα πληρώματα βγουν και αυτά έξω. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να είναι και το 30-40% που θα βγει έξω ανά κάθε φορά σε χρόνο χρονικά διαστήματα. Και αυτό μην το αφήσουμε, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που θα πάρουν από το πιο η αγορά προϊόντα και θα κάνουν και τις βόλτες τους. Ένα προς ένα είναι μεγάλο αριθμό. Ναι, είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι λόγω της πίσω των πλοίων.
Να προσθέσω επίσης ότι ζητάμε την αρρωγή και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, έτσι τις ευχαριστούμε κιόλας, είτε είναι λιμεναρχείο, είτε είναι τελωνείο, είτε είναι εσωδιαβατηρίων, και πιστεύω ότι μπορούμε να οργανώσουμε λίγο καλύτερα το θέμα το τελωνιακό όσον αφορά το tax free. Είναι μια παρένθεση που κάνω, γιατί έχουμε σχεδόν το 90% αυτό που όταν τελείμαστε τελευταίο λιμάνι και μετά γίνεται η αναχώρησή τους από Κωνσταντινούπολη, όταν ανεβαίνει το πλοίο, έχουν ζητάνε tax free, εφόσον λειτουργεί αυτό, είναι καλός ή ονός, με την έννοια ότι διαφημιζόμαστε ότι είμαστε ένα νησί, ένας σταθμός οργανωμένος, με την έννοια ότι μπορεί να εξυπηρετήσει στο να πάρει ο άλλος το tax free. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχετε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Γιάννη. Ναι, σχετικά με μια ερώτηση ως ωράριο. Ήδη για πρώτη φορά ο Εμπορικός Σύλλογος πήρε απόφαση να παραμείνουν, από σήμερα ξεκινάει αυτό, τα καταστήματα το απόγευμα κατά μισή ώρα να μετατοπιστεί το ωράριο, δηλαδή θα είναι ανοιχτά 6.30 με 9.30 αντί 6 με 9, που είναι πιο καλοκαιρινό, πιο τουριστικό. Και όσον αφορά τα πλοία τώρα, να υπάρξει κάποια προσέγγιση που είναι η μέρα που συμπίπτει το να είναι κλειστά τα καταστήματα, κατόπιν συνεννόηση με τους πράκτορες, θα προτρέψουμε τα μέλη μας να παραμείνουν ανοιχτά για να δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να επισκεφτούν την αγορά. Πάρα πολύ ωραία. Όταν το πείτε αυτό, να σωστεί τον κύριο Πίχολο, παρακαλώ, για να το ενημερώσουμε την εταιρεία να είναι γνωστό. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί ήταν αρρωγός στην όλη προσπάθεια αυτή σε συνεργασία με τον κύριο Μπρά, και έτσι θα ήθελα και εγώ την ευχαριστία μου αυτή να του αποδώσω και να του δώσω το θηρεό του γραφείου μου, της επιχείρησής μου. Είναι ο θηρεός που δίνω σε όλα τα πλοία κατά την πρώτη προσέγγιση, το maiden call που λέμε, και θέλω να δώσω ένα θηρεό ως ευχαριστία για τις προσπάθειες του κύριου Περιφερειάρχη, να τον έχει στο γραφείο του για τον πρώτο call. Μπράβο, μπράβο. Σταμαλή, η μήμα από το γραφείο του Αντώνη. Περιφερειάρχη, μετά θέλω να πω ότι θα είμαι και εγώ μιλητής στο συνέδριο και για όλους τους δημοσιογράφους, και μάλιστα έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα και τα ενός προορισμού. Σε κύριε Μπρά, να προεδρεύσετε σε μια συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.